Αγαπητοί φίλοι του καναλιού μας καλή σας ημέρα Ευχόμαστε και σήμερα να έχετε ευλογία από τον Θεό Να ζείτε μέσα στην χαρά Και να διευθετείτε έτσι τα πράγματα της καθημερινότητας Που να σας γεμίζουν αισιοδοξία Σήμερα, 29 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Η γιορτή της μνήμης του είναι στις 20 Δεκεμβρίου. Εδώ γιορτάζουμε τη μνήμη της ανακομιδής των ιερών του λιψάνων από τη Ρώμη, όπου οι χριστιανοί τα περισυνέλεξαν από τον υπόδρομο και τα μετέφεραν στην Αντιόχεια, πρώτη ανακομιδή μάλλον, το ίδιο έτος του μαρτυρίου του, δηλαδή το 107 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως, ειδικά για την σημερινή γιορτή της ανακομιδής των Λιψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου από την Ρώμη στην Αντιόχεια, έκανε λόγο από τον οποίο παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα σε μετάφραση. Ο Άγιος Ιγνάτιος έτρεξε προς τον θάνατο με τόση μεγάλη προθυμία, με όση φυσικό ήταν να τρέχει εκείνος που καλείται στα ουράνια ανάκτορα. Κι έτσι, ο λαός μάθαινε από την προθυμία και την υπερβολική χαρά εκείνου ότι δεν ήταν θάνατος εκείνος προς τον οποίο έτρεχε, αλλά κάποια αποδημία και μετάθεση και ανάβαση προς τον ουρανό δίδασκε έτσι σε όλους που τον παρακολουθούσαν να περιφρονούν την παρούσα ζωή, να επιθυμούν τα μελλοντικά και να αποβλέπουν στον ουρανό και να μην δίνουν σημασία στα κακά της παρούσα ζωής. Τέτοιοι είναι και εκείνοι που είναι ερωτευμένοι, ό,τι και αν πάσχουν υπέρ εκείνων που αγαπούν το δέχονται με ευχαρίστηση. Το ίδιο συνέβη και με αυτόν, έσπευδε να μιμηθεί τους Αποστόλους, όχι μόνο στο θάνατο, αλλά και στην προθυμία γι' αυτό έλεγε «Θα ωφεληθώ από τα θηρία» και θεωρούσε τα στόματα αυτών πολύ πιο ήρεμα από τη γλώσσα του τυράννου. Και πολύ σωστά, διότι εκείνη τον καλούσε στη γένα ενώ τα στόματα των θηρίων τον έστελναν στη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα η Εκκλησία μας, 29 Ιανουαρίου, γιορτάζει και τη μνήμη του νεομάρτυρα Δημητρίου του Χιοπολίτου. Γεννήθηκε στο παλιό καστρο της Χίου το 1780 από γονείς Ευσεβής, τον Αποστόλη και την Μαρουλού. Σε νεαρή ηλικία ήλθε στην Κωνσταντινούπολη και εργαζόταν κοντά στον εκεί εγκατεστημένο αδελφό του Ζανή που ήταν έμπορος. Αργότερα αραβωνιάστηκε κάποια νέα και επειδή δεν πήρε τη συγκατάθεση του αδελφού του, τον έδιωξε από το κατάστημά του. Έπεσε σε μεγάλη φτώχεια και θυμήθηκε ότι ο Σεϊχ Ουλ Ισλάμις όφιλε στον αδελφό του κάποιο ποσό από αγορά επιπιστώς υφασμάτων. Έτσι πήγε στο σπίτι του Τούρκου για να εισπράξει το ποσό αυτό για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Εκεί όμως τον περιποιήθηκε κάποια νεαρή μου που τον ερωτεύτηκε και του δήλωσε ότι για να τον παντρευτεί έπρεπε να γίνει μαμεθανός ή να πεθάνει. Ο Δημήτριος ευνηδιάστηκε. Δέχτηκε τις προτάσεις της Μουσλουμανίδας και παρέμεινε στο σπίτι αυτό δύο μήνες σαν εξωμότης. Όταν όμως συνήλθε, δραπέτευσε από εκεί και πήγε στη συνοικία του Σταυροδρομίου, όπου κρύφτηκε σε μια χριστιανική οικογένεια. Συγχρόνως, ειδοποιήθηκε ο αδελφός του Ζανής και πήγε να τον συναντήσει. Ο Δημήτριος εξομολογήθηκε στον πνευματικό του αδελφού του και έστειλε επιστολή στον πατέρα του στοιχείο, Όπου εξεστερούσε όλα τα γεγονότα και τον πόθο του να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Αφού λοιπόν κοινώνησε των Αχράνδων Μυστηρίων, παρουσιάστηκε στον Τούρκο διοικητή και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Οι χιώτε τη Κωνσταντινούπολη μάζεψαν χρήματα για να τον απελευθερώσουν, αλλά ο Δημήτριο του επετίμησε και του συνέστησε να προσεύχονται για να τελειώσει τη ζωή του μαρτυρικά για την πίστη. Παρά τι κολακίε των Τούρκων και τι παρακλήσει εκείνη τη Μουσουλμανίδα, ο Δημήτριος παρέμεινε ακλόνητο στην πίστη του. Έτσι, μετά από πολλά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε στις 29 Ιανουαρίου του 1802. Το του παρέλαβαν οι χριστιανοί και το έθεψαν με ευλάβεια σε ένα μοναστήρι στο νησί Πρώτη.